Όπως σας είπα και πριν, ερχόμαστε εδώ στο στούντιο της Ώρας Αιχμής. Έχω μαζί μου, είναι μαζί μας ο Αθλητικός Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Άρισσες. Είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Λιγούρας Γεώργιος. Η κυρία εδώ, η Δεσποινής Φωτιάδου Χρυσή. Και ο Σωτήρης Μούσιας, αθλητές του Συλλόγου. Και πόσο χαίρομαι όταν βλέπω και πριν off camera η συμπεριφορά των παιδιών. Φανερώνει ότι ο αθλητισμός μόνο καλό κάνει. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Κύριε Λιγούρα, πότε ιδρύθηκαν οι Σάρισσες και ποιος ο στόχος των Σαρισσών? Οι Σάρισσες ιδρύθηκαν ακριβώς πριν 10 χρόνια. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια ζωής και ξεκινήσαμε μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούσαν το άθλημα και με την ευκαιρία ότι δεν υπήρχε η επιτραπέζια της σφαίρισης οργανωμένα στην πόλη μας, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε. Από την αρχή θέσαμε τρεις στόχους βασικούς. Ο πρώτος στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ομάδες ανταγωνιστικές που να συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα της χώρας. Ο δεύτερος στόχος είναι να έχουμε οργανωμένες ακαδημίες που να προσφέρουν ποιοτική προπόνηση και εκπαίδευση των παιδιών, έτσι ώστε η πόλη μας να αναδείξει αθλητές. Και ο τρίτος στόχος ήταν να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε στην ανάπτυξη του τουριστικού αθλητισμού, φέρνοντας στην πόλη μας διοργανώσεις, πανελλήνιες και διεθνείς εμβέλειες στη συνέχεια. Και το έχετε καταφέρει αυτό, κύριε Λιγούρα. Να πάμε λοιπόν. Ξεκινήσατε πριν από 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι ιδρύθηκε ένας αθλητικός σύλλογος επιτραπέζιας αντισφαίρησης πινκ-πονγκ. Να το πούμε, σε μία πόλη η οποία είναι η επαρχία γενικότερα δεν αγαπάει πολύ τέτοιου είδους αθλήματα. Και βλέπουμε ότι το όραμά σας, όλων όσοι ασχοληθήκατε με τον Σύλλογο, τελικά έγινε πραγματικότητα με τον καλύτερο τρόπο. Πώς και αποφασίσατε να κάνετε έναν τέτοιο αθλητικό σύλλογο και όχι έναν ποδοσφαιρικό όπως, ή ένα σύλλογο μπάσκετ? Υπάρχει παράδοση στη Φλόρινα, δεν γνωρίζω, κύριε Λιγούρα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας. Το πινκ-πονγκ, όπως το ξέρει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ αγαπητό σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και... Δεν διαφωνούμε, αλλά βλέπουμε ότι στην επαρχία γενικότερα, δηλαδή στο κέντρο, ναι, σε μεγάλες πόλεις, ναι. Δεν βλέπουμε όμως σε πόλεις μικρότερες όπως είναι η Κοζάνη ή τα Γρεβενά ή η Φλόρινα να υπάρχουν τόσο ισχυροί σύλλογοι όσο ο δικός σας εκεί στην Φλόρινα επάνω. Ναι, όπως σας είπα... Όλοι εμείς οι παλαιότεροι... Και σας διακόπτω, μου είπατε αγαπητό, είναι το πέμπτο, αν δεν απατώμε, που είναι παγκόσμια το πιο αγαπημένο δημοφιλές στον κόσμο. Ναι, γιατί... Αυτό που μόνο τα λέει όλα. Απλά μιλάω τώρα για το κέντρο και για τις απομακρυσμένες περιοχές, ναι, έτσι όπως είναι οι δικές μας. Οπωσδήποτε, εμείς εδώ που βρισκόμαστε έχουμε ένα μειονέκτημα σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα το κέντρο όπως είναι η Αθήνα, λόγω του μικρού αριθμού πληθυσμού. Mm. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και ένα πλεονέκτημα ότι λόγω των καιρικών συνθήκων που έχουμε μεγάλο χειμώνα, πολλοί άνθρωποι που θέλουν να αθληθούν ψάχνουν κλειστούς χώρους που είναι πολύ απαραίτητοι. Και το άθλημά μας προσφέρεται γι' αυτό και δίνει διέξοδο όχι μόνο σε παιδιά που θέλουν να μάθουν το άθλημα και να γίνουν αθλητές, αλλά και σε ενήλικες και σε μεγαλύτερους ηλικία να περάσουν μια ευχάριστη ώρα διασκεδάζοντας και παίζοντας. Ναι, βέβαια. Πείτε μου λίγο τώρα, πώς εξασφαλίσατε τα βασικά για τη λειτουργία του Συλλόγου, γιατί έπρεπε να υπάρχει μια υποδομή. Ξεκινήσατε μόλις 10 χρόνια, σε αυτά τα 10 χρόνια έχουν υπάρξει άλματα, θα μας τα πείτε, θα μας τα πούνε και οι αθλητές σας. Πώς έγινε αυτό? Νομίζω ότι η βασικότερη επιτυχία του Συλλόγου είναι ότι έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν το άθλημα πρώτα απ' όλα, αλλά και δεύτερον έχουν και τις γνώσεις και την μέθοδο και όλοι μαζί συνεργαζόμενοι κάναμε ανά χρόνο πολύ καλό προγραμματισμό. Βάζαμε μικρούς στόχους που θέλαμε να πετύχουμε κάθε χρόνο και έτσι βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή, φτάσαμε εδώ. Νομίζω ότι το παν είναι η διοίκηση η οποία καθορίζει και τους στόχους και τη μεθοδολογία και το προγραμματισμό. Μάλιστα. Το πρόγραμμα... Φαντάζομαι και παντού η μέθοδος και ο τρόπος που θα... Αλλά
Νομίζω, επιτρέψτε να διαφωνήσω εγώ τώρα μαζί σας, ότι είναι και το υλικό και οι άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ πολλές φορές. Ναι, αυτό ισχύει πραγματικά. Είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι έτσι. Πόσα τμήματα λειτουργούν, κύριε Λιγούρα, αυτή τη στιγμή? Έχουμε δύο τμήματα που απευθύνονται σε παιδιά. Mm-hmm. Είναι για παιδιά που μόλις ξεκινούν και είναι ηλικίες 5 με 7 ετών. 5 με 7. Ναι. Στο τμήμα αυτό είναι η υπεύθυνη γυμνάστρια, η ειδική, η οποία έχει ειδικότητα για να δουλεύει με μικρά παιδιά και εξασφαλίζει έτσι μια ομαλή επαφή με το άθλημα μέσα από παιχνίδι και ευχάριστο τρόπο και διασκεδαστικό. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν δύο αγωνιστικά τμήματα, τα οποία δουλεύει ο υπεύθυνος προπονητής, ο οποίος είναι πολύ εμπειρος, και έτσι προχωράμε. Τέλος, έχουμε και τμήμα ενηλίκων, το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να περάσουν δύο ευχάριστες ώρες. Κύριε Λιγούρα, εγώ που δεν... Η σχέση μου με την άθληση είναι το αν θα περπατήσω και όταν βρω χρόνο, 45 λεπτά, μία ώρα, να κάνω διάδρομο ή περπάτημα. Εγώ θα μπορέσω να ανταποκριθώ αν θελήσω να έρθω στον σύλλογό σας? Κοιτάξτε, όπως είπαμε και από την αρχή, είναι το 5ο Παγκοσμίο Σημειοφιλές Άθλημα. Και αυτό συμβαίνει γιατί το πικ-πονγκ, η επιτραπέζια δυσφαίρεση, μπορεί να απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Πικ-πονγκ μπορούν να παίξουν όλοι. Βεβαίως και εσείς μπορείτε να παίξετε. Από εκεί και πέρα, το πόσο μακριά θέλει να το πάει ο καθένας εξαρτάται από τον ίδιο. Ναι, από τη θέλησή του. Ακριβώς. Περισσότερο στον ενήλικα και λιγότερο από τον προπονητή. Πιστεύω, δεν ξέρω. Και φυσικά αγωνίζεστε σε όλα τα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα, κύριε Λιγούρα. Η επιτραπέζια αντισφαίριση στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει και διασυλλογικά πρωταθλήματα, όπως ακριβώς έχει το μπάσκετ και το βόλι, αλλά παράλληλα έχει και τα ατομικά, όπως έχει η ξυφασκία, το σκι και άλλα ατομικά αθλήματα και το τένις. Επομένως, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα και αυτό κρατάει σε γρήγορση και τα παιδιά και εμάς. Θέλω να μου πείτε, για το τέλος θα το κρατήσουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ήθελα να ζητήσω τώρα την άποψή σας για την πορεία του Συλλόγου, αλλά νομίζω ότι είναι περιττό, κύριε Λιγούρα. Κοιτάξτε, ο Σύλλογος... Απλά θα ήθελα να μου πείτε το μυστικό της επιτυχίας. Νομίζω το μυστικό, σας το είπα πρώτα απ' όλα ποιο είναι. Είναι ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο, αυτό είναι ένα το καρτούμενο. Και δεύτερον, είναι η επιλογή των προπονητών, είναι αυτοί που έχουν άμεση επαφή με τους αθλούμενους. Εμείς αλλάξαμε πολλούς προπονητές ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σχήμα. Αυτό που μας διακρίνει είναι ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ανικανοποίητοι, θα έλεγα. Πάντα ψάχνουμε προς το καλύτερο και πάντα θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι τα δικά μας τα παιδιά, εδώ στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην επαρχία, δεν υστερούσε τίποτα από τα παιδιά του κέντρου. Και νομίζω, και το έχουμε αποδείξει αυτό, και τα παιδιά μας μπορεί να είναι ανταγωνιστικά προς όλα τα παιδιά. Βέβαια, όπως φαίνεται και αυτό έχει αποδειχθεί. Οπότε ο πήχης ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά, κύριε Λιγούρα. Να πάμε λοιπόν τώρα στους πρωταγωνιστές. Είναι η Χρυσή Φωτιάδου, αθλήτρια του Συλλόγου, και ο Σωτήρης ο Μούσιας, ο αθλητής του Συλλόγου. Να ξεκινήσω από τον Σωτήρη, μιας και ο Σωτήρης είναι ο μικρότερος, ο οποίος όταν τον ρώτησα πόσα χρόνια έχεις που ασχολείσαι, μου λέει Δευτέρα Δημοτικού. Πόσο ήσουν, Σωτήρη? 7 χρονών, 6-7, εκεί γύρω φαντάζομαι. Τι τάξη πήγαινες? Πήγαινα Δευτέρα και τέλη Δευτέρα Δημοτικού. Μάλιστα. Και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το πινκ-πονγκ? Από μικρό. Ήταν η οικογένεια ή εσύ το ζήτησες από την οικογένεια να πας στον σύλλογο? Είχε και η οικογένεια μια σχέση και από μικρός μου άρεσε. Είχαμε πρόχειρα και έπαιζα. Εσύ, Χρυσή? Κι εγώ από τον πατέρα μου άρχισα να ασχολούμαι, γιατί είναι και στο διοικητικό συμβούλιο και μου είχε πει να πάω να δοκιμάσω και... Ναι. Η Χρυσή βέβαια έχει και διακρίσεις. Χρυσή, πες μου, η τελευταία σου διάκριση και ύστερα να περάσουμε λίγο στις θυσίες που κάνετε και οι δύο, γιατί είστε μαθητές και αν κάνετε θυσίες θα μου πείτε,
Η τελευταία σου διάκριση? Ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Κορασίδων δηλαδή από πρώτη μέχρι τρίτη γυμνασίου. Κατέκτησα την πρώτη θέση. Μπράβο, Χρυσή. Θερμά συγχαρητήρια. Θέλω να μου πείτε τώρα, μαθητές και οι δύο, Σωτήρη, τι τάξη πας? Πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Και η Χρυσή? Τρίτη. Τρίτη γυμνασίου. Εντάξει, είστε μαθητές, υπάρχουν απαιτήσεις. Σας στερεί κάτι από την μελέτη και από το διάβασμα ή ενασχόλησή σας με τον αθλητισμό? Κάνετε κάποιες θυσίες, ενδεχομένως χάνετε κάποιες δραστηριότητες που θα θέλατε να πάτε γιατί έχετε προπόνηση? Χρυσή? Απλά καμιά φορά που οι φίλοι μου βγαίνουν, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να πάω, γιατί εντάξει, έχω την προπόνηση και αυτό που θέλω και πρέπει να κάνω. Και πρέπει να κάνω. Εσύ, Σωτήρη? Και εγώ το ίδιο. Και υποχρεώσουμε τα μαθήματα, αλλά πρέπει να πάω να κάνω και την προπόνηση. Κάθε πότε έχετε προπόνηση? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πόση ώρα? 2,5 ώρες. 2,5 ώρες, Χρυσή, κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Και εσύ, Σωτήρη? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα και εσύ. Πόση ώρα? 2,5 ώρες. 2,5 ώρες. Μάλιστα, έχετε τα παιδιά έτσι ένα πρόγραμμα, κύριε Λιγούρα. Σταθερό και το ευχάριστο είναι τα παιδιά ανταποκρίνονται. Ναι, βέβαια. Και αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν σας στέρει κάτι στην επίδοση του σχολείου. Εμένα προσωπικά όχι. Υπάρχει ο προγραμματισμός, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Εντάξει, πρώτα τα τελειώνουμε τα μαθήματα και μετά. Μάλιστα. Ήθελα να μου πείτε, βέβαια τώρα η Χρυσή, όπως μας δήλωσε και πριν από μία εβδομάδα κατέκτησε το χρυσό, αλλά θέλω να μου πείτε, και ο Σωτήρης είναι πιο μικρός, ωστόσο έχει χρόνια, μέχρι στιγμής ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερό σας επίτευγμα σε έναν αγώνα? Χρυσή, είναι το τελευταίο χρυσό που πέτυχες ή υπάρχει κάτι άλλο που έτσι θεωρείς ότι είναι κάτι που πολύτιμο για σένα μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα που αγωνίζεσαι? Εγώ προσωπικά ότι τις καλύτερες μου τις θεωρώ ότι είναι αυτές οι ομαδικές, όχι οι ατομικές. Ομαδικές και όχι ατομικές. Που γίνονται με την ομάδα. Και είχαμε δηλαδή, είχαμε ανέβει στην Α2 στα μπαράζ, τώρα στην Α1 που σημειώνουμε κάποιες νίκες. Εμένα αυτά με ικανοποιούν πιο πολύ. Στην Α1. Το πώς ανεβήκατε, η ομαδικότητα, αυτό θέλεις να πεις? Ναι. Εσύ, Σωτήρη? Τι καλύτερες στιγμές? Ναι, ναι. Πέρσι ήμουν πιο κάτω και κέρδισα, πήγα καλύτερα διότι κέρδισα κάποιους καλύτερους από πάνω μου. Και ήταν καλή στιγμή. Να υποθέσω ότι αυτός ήταν ο αγώνας, ο οποίος είχες και μεγάλη αγωνία, ναι, αν θα πετύχεις και λίγο άγχος ότι πρέπει να πετύχεις. Ναι. Ήταν κάποιος άλλος αγώνας? Ήταν αυτός ο συγκεκριμένος που μας λες? Κι άλλοι, πολλοί. Ήταν και για την ομάδα πάλι. Εμείς είμαστε τα Β' Εθνική. Ναι. Και εκεί πέρα μείναμε πέρσι, καταφέραμε να μείνουμε. Εσύ, Χρυσή, ποιον αγώνα θα ξεχώριζες? Είτε ατομικό είτε ομαδικό, ο οποίος αγώνας έτσι σου δημιούργησε έτσι τη μεγαλύτερη αγωνία και το περισσότερο άγχος, αυτό το δημιουργικό άγχος πάντα εννοώ και για τους δυο σας, ποιος αγώνας ήταν? Σε ατομικό επίπεδό μου ήταν πέρσι το Μάρτιο στην Αλεξανδρούπολη, που έπαιζα με το πρώτο φαβορί και είχε φτάσει το μάτς στα ίσα-ίσα και πραγματικά την ήθελα αυτή την νίκη και τα κατάφερα και είχα πολλή αγωνία. Μπράβο, Χρυσή. Το μεγαλύτερο επίτευγμα λοιπόν του συλλόγου, βλέποντας βέβαια και συνομιλώντας εδώ με τους αθλητές σας, κύριε Λιγούρα, νομίζω ότι και όλοι και οι τηλεθεατές μας καταλαβαίνουν το μεγαλύτερο επίτευγμα του συλλόγου σας, εκτός από αυτές τις επιτυχίες, είναι και το ήθος το οποίο εμπνέεται στα παιδιά, και αυτό συμβαίνει με τους αθλητικούς συλλόγους που έχουμε εδώ κατά καιρούς. Βλέπω, διακρίνω ένα ήθος των αθλητών, το οποίο πραγματικά με συγκινεί και με ενθουσιάζει. Πείτε μας, το μεγαλύτερο επίτευγμα του συλλόγου μέχρι στιγμής για εσάς ποιο είναι σαν πρόεδρος? Νομίζω αυτό που παρέλειψε να πει και η Χρυσή, ότι η Χρυσή είναι βασική στην Εθνική Κορασίδων. Έχει πάρει μέρος και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και νομίζω
Αυτή είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, ότι έχουμε καταφέρει μέσα από τα σπλάχνα του συλλόγου. Φαντάζομαι το είπε, δεν το είπε από μεγάλη σεμνότητα η Χρυσή. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, από την Φλόρινα, από τη μικρή Φλόρινα, από τα σπλάχνα στην του εθνική, συλλόγου, βέβαια. Έχουμε μία αθλήτρια βασική στην εθνική και νομίζω αυτό είναι ό,τι περισσότερο έχουμε καταφέρει. Επίσης και η παρουσία της ομάδας στην Α1, όταν από τις 8 ομάδες που απαρτίζουν την Α-Εθνική, οι 6 να πούμε ότι είναι από την Αθήνα, μία από την Καβάλα και μία η Φλόρινα. Και αυτό από μόνο του δείχνει ότι έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά, θα έλεγα. Ναι, αρκετά ψηλά, εγώ θα έλεγα πολύ ψηλά. Ήθελα να μου πείτε και με αυτό να κλείσουμε. Είστε ο πρόεδρος του συλλόγου. Θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε ότι προσφέρει ο αθλητισμός και τι βοηθάει στον άνθρωπο και στην πορεία της ζωής του. Ήθελα να μου απαντήσουν και τα παιδιά. Σωτήρη, πού πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει η ενασχόλησή σου με το άθλημα, με τον αθλητισμό? Αρχικά περνάει ευχάριστα, πολύ ευχάριστα η ώρα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και βάζουμε στόχο το ψηλότερο, να φτάσουμε ψηλά, να πηγαίνουμε καλά. Εσύ, Χρυσή? Εγώ πιστεύω ότι είναι. Εσύ έχεις και αυξημένες υποχρεώσεις, είναι και η εθνική ομάδα. Για πες μου την άποψή σου. Η ψυχαγωγία αρχικά και μετά επίσης είναι η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου με τα άλλα άτομα του αθλητισμού. Αλλά και η υγεία. Ναι. Έχεις κάνει βέβαια και ταξίδια πολλά. Έχεις γνωρίσει πολύ κόσμο μέσα από το χώρο του αθλητισμού. Και να κλείσουμε με εσάς, κύριε Λιγούρα. Τι πιστεύετε ότι προσφέρει ο αθλητισμός? Προσφέρει πολλά. Αυτό που προσφέρουν και αυτό που ισχύει για όλα τα αθλήματα. Πρώτα απ' όλα είναι η φυσική άσκηση που είναι πολύ απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη του ατόμου. Επίσης είναι η άσκηση στην πειθαρχία, στον αυτοέλεγχο του σώματος, των συναισθημάτων και γενικά στο να έχει ο άνθρωπος ένα πρόγραμμα στη ζωή του, το οποίο τον βοηθάει για να επιτύχει στόχους και εκτός από τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολλά, είπαν και τα παιδιά, είναι η κοινωνικοποίηση, είναι η επαφή με άλλους συναθλητές, είναι όλη αυτή η διαδρομή, όλο αυτό το ταξίδι που σου δίνει πάρα πολλά, τα οποία τα παιδιά σιγά σιγά το συνειδητοποιούν μεγαλώνοντας. Γι' αυτό και έγινε αυτή η ερώτηση, για να μας ακούσουν και όσοι δεν γνωρίζουν ή σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιτραπέζια αντισφαίριση. Θα ήθελα λοιπόν σε όλους όσοι μας ακούνε τώρα και σκέφτονται, έχουν μικρά παιδιά στην ηλικία του Σωτήρη και μικρότερα ενδεχομένως ή στην ηλικία της Χρυσής και θέλουν να ξεκινήσουν. Γι' αυτό και η ερώτησή μου, γιατί πολλές φορές το μόνο που κάνουμε είναι να επιλέγουμε και εντάξει, ας πάει και εκεί το παιδί και αν δεν θέλει ας πάει και εκεί. Σημασία έχει, λέτε, να ο γονιός όταν το παιδί του θέλει να ασχοληθεί με ένα άθλημα να παρακολουθεί με την καλή έννοια τον σύλλογο στον οποίο λίγο πριν εγγραφεί το παιδί να δει λίγο και τον σύλλογο πώς κινείται. Νομίζω σίγουρα. Είναι πρέπει να έχει μία άποψη, βεβαίως. Γιατί στις πόλεις μας πλέον υπάρχουν αθλήματα τα οποία προσφέρουν άθληση στα μικρά παιδιά. Απλώς το δικό μας το παράπονο, θα έλεγα σε εισαγωγικά, είναι ότι το άθλημά μας, παρόλο που έχει πολύ μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα, κοντά ήδη 100 χρόνια, βέβαια, παρόλο που έχει δώσει μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας, δεν προβάλλεται από τα μέσα έτσι όπως θα έπρεπε. Παρόλο που είναι και τόσο δημοφιλές, όπως είπαμε. Ναι. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί εσείς πάτε αυτό το γενικότερο κανόνα. Εγώ ευχαριστώ. Και που βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε και δίνεται μια ευκαιρία να ακουστεί και το δικό μας το άθλημα. Δεν είναι εμπορικό το πινκ-πονκ, αυτό είναι αλήθεια. Ούτε οι χορηγοί, ούτε οι εταιρείες, αλλά ούτε και η τηλεόραση δημόσια δεν το προτιμάει. Αυτό όμως εμάς δεν μας αποθαρρύνει καθόλου. Εμείς αυτό που αγαπάμε το υπηρετούμε και θα το υπηρετούμε με όσο μεγαλύτερη συνέπεια μπορούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας τα παιδιά και που είναι
Πραγματικά για μας μεγάλη χαρά να τα βλέπουμε να προοδεύουν. Πλάθετε αθλητές και χαρακτήρες, κύριε Λιγούρα. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα από τις Άρισες? Εμείς, όπως σας είπα, ξεκινώντας τη συζήτηση, πέρα από τους αγωνιστικούς στόχους, έχουμε θέσει σε μεγάλη προτεραιότητα και την αξιοποίηση του αθλητικού τουρισμού. Mm. Εδώ και χρόνια φέρουμε στη Φλόρινα μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε το Διεθνές Τουρνουά κάθε Ιούνιο, που φέρνουμε αθλητές από όλη την Ευρώπη σχεδόν, και θέλουμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, να έχουμε περισσότερες συμμετοχές και να ανεβάσουμε και την ποιότητα της διοργάνωσης. Επίσης, τον Μάιο θα έχουμε και τους τελικούς αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παιδών Κρασίδων, θα φιλοξενήσουμε στην πόλη μας. Οπότε είστε σε φάση προετοιμασίας, κύριε Λιγούρα. Συνέχεια. Ναι. Όλο τον ναι. χρόνο. Είστε συνεχώς και κάτι διοργανώνετε, συνεχώς και κάποιο βραβείο φέρνετε εδώ στην περιοχή μας. Είμαστε περήφανοι για εσάς, παιδιά, και για εσένα, Χρυσή, και για τον Σωτήρη, ο οποίος διακρίνω ότι ένα αστέρι γεννιέται στον χώρο της αντισφαίρησης, κύριε Λιγούρα. Φαίνεται στα μάτια και στον τρόπο του Σωτήρη. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Πραγματικά χάρηκα, κύριε Λιγούρα, για την γνωριμία και για όλα όσα μας είπατε. Πραγματικά, και εύχομαι στις Άρισες ακόμα και ψηλότερα, και όσο ανεβαίνει ο πύχης, τόσο και να τον προσπερνάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλώς απόγευμα.